κάτι θα έπαθε το λάπτοπ και μου έκοψε από εκεί τη σύνδεση. Αλλά νομίζουν όμως ότι στο καλύτερο εγώ δεν θα έβγαινα μέσα από το κινητό. Από το κινητό, εδώ θα βγούμε να τα λέμε. Ελπίζω να φαίνεται τώρα μέσα από το κινητό. Λοιπόν, είχαμε μείνει στο καλύτερο σημείο ότι ο Φώτης Χρυσικός, αυτός ο άνθρωπος, θα μπορούσε, θα μας εγκαλεί όλους εμάς της Νέας Δημοκρατίας και μας υποδεικνύει κουνώντας μας το δάχτυλο τι θα κάνουμε εμείς. Λοιπόν, του πρότεινα, για όσους δεν το έχουν δει, ότι ο Φώτης Χρυσικός καλύτερα να φύγει από τα γραφεία της Ρένας Δούρου και εφόσον κλαίγεται και δακρύζει για την Πτέρυγα Μπόμπολα και Αμαλία Φλέμινγκ, να επιστρέψει στην εργασία του και να ασχοληθεί και να προσπαθήσει να βοηθήσει τους συναδέλφους του ώστε να επαναλειτουργήσει η Πτέρυγα Μπόμπολα και να ξαναγίνει νοσοκομείο όπως όλοι λέμε. Πάμε να δούμε τώρα όμως ποιος είναι ο Φώτης Χρυσικός. Ο Φώτης Χρυσικός λοιπόν, το 2007, αυτό το λαμπρό τέκνο του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος προέρχεται από ο τρισμέγιστος τιτάνας της αυτοδιοίκησης Φώτης Χρυσικός, δεν μιλάει κουβέντα για τον Μανώλη Γραφάκο, λέει μόνο για τη δήμαρχο, ούτε το όνομά της δεν αναφέρει, μιλάει μόνο για τη δήμαρχο και δεν λέει κουβέντα και για τον Χατζηδάκη, τον άνθρωπο του Μανώλη Γραφάκου. Λέει για τον κακό Άδωνη, τον κακό Βρούτσι και την κακιά Κεραμέως. Και το Χατζηδάκη κουβέντα. Αυτός λοιπόν ο Φώτης Χρυσικός ήταν ο άνθρωπος που βοήθησε τον Μανώλη τον Γραφάκο το 2007 και στους εκλογικούς χάρτες του Υπουργείου Εσωτερικών γράφτηκε με μπλε και ροζ σχεδιάκια και έλεγαν ότι ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Νέα Δημοκρατία πήρανε τον Δήμο Μελισσίων. Και ο Φώτης Χρυσικός ήταν αντιδήμαρχος του Μανώλη Γραφάκου και είχε πάρει πολλές θέσεις μέσα εκεί. Άρα μη μας κουνάς εμάς το δαχτυλάκι Φώτη Χρυσικέ, να το κουνάς το δαχτυλάκι σε άλλους. Ο Φώτης Χρυσικός πήρε πολλές θέσεις εκεί, σε αυτές τις διάφορες αμαρτωλές κοινωνικές έτσι, ιδιωτικές ΑΕ που είχε δημιουργήσει τότε ο Δήμος Μελισσίων, που ακόμα ορισμένες πιθανόν λόγω ότι είναι στα δικαστήρια, είχε πάρει πολλές εκεί. Ο Φώτης Χρυσικός μετά όταν η Ρένα Δούρου επέλεξε ότι θα στήριζε τον Δημήτρη Στεργίου, έγλυφε και γύρναγε γύρω γύρω από το Στεργίου και το έπαιζε τότε ο Περιφερειακός Σύμβουλος, ο Τιτάνας, που προερχόταν από τα Μελίσια και τώρα ο Φώτης Χρυσικός λοιπόν παιδιά, έχει το αυτοκίνητο της πολιτικής προστασίας που έχουν το γιο του εκεί στην πολιτική προστασία εθελοντής και δεν είναι καθόλου κακό αυτό. Έτσι πρέπει να είναι το παιδί εθελοντής και πρέπει να πάνε και άλλοι εθελοντές να δουλεύουν και να μπορούν να βοηθάνε στην πολιτική μας προστασία. Γυρνάει με το αυτοκίνητο λοιπόν ο Φώτης Χρυσικός τώρα και εγκαλεί μόνο και μόνο για να τον ξαναθυμηθούν αυτόν τον άνθρωπο και κουνάει το δάχτυλο σε εμάς τους δημοτικούς συμβούλους που ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Αλλά την κρίνουμε για τα καλά της ή τα άσχημά της και ένας από αυτούς που κρίνει σκληρά τη Νέα Δημοκρατία είμαι εγώ. Οπότε εμφανίστηκε τώρα το φαντασματάκι αυτό από τα παλιά να μας κουνάει το δάχτυλο για την Πτέρυγα Μπόμπολα. Όποιος κλαίει για την Πτέρυγα Μπόμπολα ας αφήσει τα γραφεία της περιφέρειας που πηγαίνει και εκτοπέζει γραμματέας εκεί του συνδυασμού και ας έρθει να δουλέψει στην πρώτη γραμμή που έχουν ανάγκη τα νοσοκομεία μας. Εντάξει Φωτάκη Χρυσικέ. Λοιπόν, ασχολήσου λοιπόν και εσύ με την δουλειά σου και άσε μας και εμάς εδώ στο Δήμο Πεντέλης να κάνουμε αυτά που ξέρουμε να κάνουμε και αυτά που μας έχει ψηφίσει ο κόσμος για να κάνουμε. Οπότε, να ξέρετε ότι ο Φώτης Χρυσικός είναι και αυτό ένα καινούριο ταλέντο που εμφανίζεται και βέβαια, Φώτη μου, θα σου προτείνω ότι αν θέλεις, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πείδημα. Κατέβα υποψήφιος για δήμαρχος, να δούμε τι θα καταγράψεις κι εσύ. Γιατί καλά είναι να λες παπάντζες, αλλά την ώρα της κρίσης κλασμεντέν. Για κατέβα. Κατέβα να δούμε πόσοι από το ΣΥΡΙΖΑ θα σε ακολουθήσουν. Κατέβα να δούμε αν χαίρεις την εκτίμηση του κόμματος που ανήκεις. Κατέβα να σε δούμε. Κατέβα να δούμε τον οβολόν σου. Γιατί πολλοί το παίζετε δήμαρχοι εδώ, αλλά λίγοι έχετε βάλει από την τσέπη σας λεφτά. Λοιπόν, κατέβα να δούμε τη μαγιά σου. Και τότε να έρχεσαι εδώ και να μας λες την ιστορία της ζωής σου. Μέχρι τότε του Μπεκιστάν, αν κλαις για το Μπόμπολα, φύγε από εκεί που είσαι από τη Δούρου και πήγαινε να δουλέψεις πάλι στον φορέα που ανήκεις. Και τότε θα έχεις δικαίωμα να κλαις.
όταν θα βλέπεις την αγωνία του κόσμου, των ανθρώπων που ψάχνουν να βρουν ένα κρεβάτι και είναι δύσκολα τώρα λόγω COVID, όταν θα βλέπεις την αγωνία των γιατρών, όταν θα βλέπεις ότι η διοίκηση που στηρίζεις εσύ, τον Μανώλη Γραφάκο και την Δήμητρα Κεχαγιά και τον Άγγελο Παλαιοδήμου που εσύ τους στηρίζεις, που εσείς κλείσατε όλοι το νοσοκομείο της Πτέρυγας Μπόμπολα, γιατί εμείς παλεύαμε, εμείς οι κακοί νεοδημοκράτες, να παραμείνει ανοιχτό από το 2013. Λοιπόν, όταν τους δεις, χτίσ' τους, βρίσ' τους, κάνε αυτό που εσύ ως υγειονομικός κλαις, αλλά μέχρι τότε εσύ και η παρεούλα σου που κάθεσαι και γλύφεις στα δημοτικά, κλείσατε την Πτέρυγα Μπόμπολα και άσε τις υποδείξεις σε εμάς, Φώτη Χρυσικέ, γιατί αυτή τη στιγμή έχετε κάνει ένα τεράστιο έγκλημα. Και με αυτό θα κλείσω. Όταν ο ΕΟΔΗ έχει στείλει χαρτί για 80 κλίνες COVID σε αυτό το νοσοκομείο, όταν αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι έχουμε φτάσει να έχουμε 3.000 κρούσματα και να έχουμε ξεπεράσει τους 1.000 νεκρούς, κάποιοι από την παρεούλα που στηρίζεις, αυτοί οι τύποι, οι δημοτικοί σύμβουλοι, όλοι που έχουν ονοματεπώνυμο, ψηφίσανε να κλείσει η Πτέρυγα Μπόμπολα που την είχε εγκρίνει ο ΕΟΔΗ για 80 κλίνες COVID και να την κάνουνε βρεφονηπιακό σταθμό για 20 παιδάκια και να έχουν κι άλλα σχέδια στο μυαλουδάκι τους για να παίρνουν τις επιγορηγήσεις. Νίκο Τόλιο, ελπίζω να έχω πει ακριβώς τι σημαίνει Φώτης Χρυσικός για να μην μπερδευόμαστε. Πρέπει να ντρέπονται αυτοί οι δημοτικοί σύμβουλοι που ψηφίσανε να κλείσει η Πτέρυγα Μπόμπολα. Πρέπει να ντρέπονται που έχουμε σήμερα, ψάχνουμε να βρούμε νοσοκομεία και αίθουσες ώστε να μπει ο κόσμος μέσα από την προσβολή του COVID που γίνεται πανικός. Και αυτοί οι 17 κύριοι ψηφίσανε να κλείσει ένα νοσοκομείο εδώ στην περιοχή μας που ο ΕΟΔΗ, όχι ο Λευτέρης, ούτε ο Παπακοσταντίνου, ούτε ο Στεργίου, ούτε ο Φιδοπιάστης, ούτε ο Τόλιος, ούτε ο Κατσικογιάννης, κανένας μας δεν το υπέδειξε. Το υπέδειξε ο ΕΟΔΗ, αυτόν που καθόμαστε όλοι κάθε απόγευμα να μας ενημερώνει επίσημα για το πόσους νεκρούς έχουμε στη χώρα μας, για τα πόσα κρούσματα έχουμε στη χώρα μας, για τους πόσους διασωληνωμένους έχουμε στη χώρα μας και για τις εντολές που μας δίνει για την ατομική μας υγεία και για να προσέχουμε. Αυτός λοιπόν ο φορέας, ο ΕΟΔΗ, επέλεξε η Πτέρυγα Μπόμπολα να γίνει 80 κλίνες για τον COVID. Και εσείς, οι 17 δημοτικοί σύμβουλοι, τα ακούς Φωτάκη, αυτοί που στηρίζεις εσύ και μας κουνάς τα δαχτυλάκια σήμερα, εσύ και οι 17 αυτοί δημοτικοί σύμβουλοι που με την ψήφο τους έκλεισαν την Πτέρυγα Μπόμπολα, θα πρέπει να ντρέπεστε και θα πρέπει να είχατε πάει μόνοι σας στο Βρούτσι να του πείτε: «Κύριε Γιάννη, πάρε πίσω την απόφαση, γιατί ο κόσμος δυσκολεύεται και θα κάνουμε αργότερα εμείς βρεφονηπιακούς σταθμούς και την τρέλα μας και κάτι ψυχικές υγείες Klein Mind και κάτι απόβλητα που θέλει κάποιος εκεί να κάνει κάτι ανταποδοτικές και κάτι μπλεκάδους που λένε και τα παραπολιτικά όλη την ώρα». Λοιπόν, θα πρέπει μόνοι σας να πείτε στο Γιάννη το Βρούτσι: «Γιάννη, πάρτε πίσω την απόφαση. Τώρα έχει ανάγκη η χώρα μας. Τώρα έχει ανάγκη οι συμπολίτες μας να υπάρχει νοσοκομείο. Εμείς θα βρούμε αλλού να κάνουμε τον βρεφονηπιακό σταθμό». Αλλά ούτε γι' αυτό δεν είστε. Είστε μόνο για φτύσιμο. Όλοι σας. Κλείνω με το Φωτάκι το Χρυσικό, γιατί νευρίασα τώρα πολύ. Και όσο νευριάζω, πονάω περισσότερο. Εγώ θέλω να πω ότι προσέξτε τους. Θυμηθείτε τους την ώρα που θα τους ψηφίζετε. Μαυρίστε τους. Γιατί δεν αγαπάνε την πόλη. Αγαπάνε την πάρτη τους. Για να μην πω κάτι άλλο τι αγαπάνε. Μαυρίστε τους. Ειδικά κάτι ψευτοπαντελονά τους. Θυμηθείτε τους. Εγώ θα σας τους θυμίζω όσο μπορώ. Όσο μπορώ θα σας θυμίζω ποιοι είναι αυτοί που κοιτάνε την πάρτη τους και μόνο. Να ευχαριστήσω πάλι για άλλη μια φορά όσους ήσασταν δίπλα μου για το τροχαίο και τις ευχές που μου στείλατε για τις ευχές για ταχύ ανάρρωση. Θα παλέψω ανάλογα με τα τραύματα να είμαι εντάξει και όρθιος και το άλλο Σάββατο. Προσέξτε την υγεία σας, προσέξτε τις μετακινήσεις σας
ενισχύστε όποτε αυτή ανοίξει ξανά την τοπική μας αγορά, να την προτιμάτε, βοηθήστε όποιους έχουν πρόβλημα, εάν ακούσετε κάτι που έχει κάποιο πρόβλημα, βοηθήστε τον, αν περνάει το χέρι σας, πρέπει να στηριζόμαστε μεταξύ μας, βοηθήστε και τα δέσποτα, έχουν και αυτά την ανάγκη μας, βάλτε τους κάνα νεράκι άμα τους δείτε, βάλτε τους κάνα καμιά ξηρά τροφή άμα τα βρείτε και αυτά τα σκυλάκια, γιατί τώρα δεν βλέπουν ούτε τα βέρνα ανοιχτή να πάνε να φάνε το κοκαλάκι από την πλατεία. Προσέξτε την υγεία σας, θα είμαστε εδώ και το άλλο Σάββατο, με καινούργια νέα, σίγουρα με κάποιους που θα παίξουν ήρωες και θα κουνάνε τα δάχτυλα, αλλά εγώ είμαι εδώ, τα δαχτυλάκια να τα κατεβάζω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έπεσε η σύνδεση από το λάπτοπ, γι' αυτό βγήκαμε από το κινητό. Να είστε γεροί, καλό Σαββατόβραδο. Έτσι κι αλλιώς σε λίγο κλεινόμαστε πάλι όλοι μέσα. Εγώ έχω δύο καραντίνες με τα τραύματα που έχω, δεν μπορώ ούτε καν να κουνηθώ. Οπότε να έχετε την υγεία σας. Προσοχή, προσοχή, προσοχή και αλληλοβοήθεια, ιδιαίτερα με αυτούς που έχουν την ανάγκη μας. Καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια. Και εδώ είμαι εγώ, ό,τι είναι μου στέλνετε και βγαίνω και κράζω και δεν μασάω και από μηνύσεις και από εξώδικα. Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ.